στα 90 εκατομμύρια 7.000 ευρώ, νομίζω ότι πρέπει να τα πιστέψουμε πίσω. Ναι. Ναι. Για πείτε, για πείτε από την αρχή με δύο κουβεντές τι έχει γίνει για να καταλάβει ο κόσμος γιατί σας ρωτάω έτσι, κύριε Δημαρχέ. Λοιπόν, θα σας πω ακριβώς τι έχει γίνει. Την περασμένη εβδομάδα το Υπουργείο Εσωτερικών έδωσε κατανομή στους δήμους της χώρας για να αντιμετωπίσουν το ενεργειακό κόστος, το οποίο ενεργειακό κόστος έχει εκτιναχθεί στα ύψη λόγω του πολέμου φυσικά. Mm-hmm, mm-hmm. Ως ενεργειακό κόστος είναι το κόστος των καυσίμων, το κόστος φωτισμού των δήμων, το κόστος για τη λειτουργία των δηληστηρίων, των αντιδιοστασίων, των γεωτρήσεων, για την ύδρευση, το κόστος δηλαδή της ενέργειας που καταναλώνει κάθε δήμος, επωφελία των δημοτών πάντων. Mm-hmm. Λοιπόν, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, δηλαδή το Συμβούλιο των Δημάρχων της Ελλάδος, είχε προτείνει στον Υπουργό Εσωτερικών, τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Πέτσα, να κάνει την κατανομή βάσει της κατανομής που δικαιούται ο κάθε δήμος κάθε μήνα από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους. Είναι μια κατανομή που βγαίνει μέσα από μια εξίσωση, έχει να κάνει με τον πληθυσμό κλπ. Είναι μια δίκαιη κατανομή τέλος πάντων. Ο Υπουργός όμως επέλεξε μια δική του μέθοδο, με ένα δικό του τρόπο άγνωστο προς εμάς. Έκανε την κατανομή αυτή με αποτέλεσμα κάποιοι δήμοι να λάβουν πολλαπλάσια χρήματα από τα χρήματα τα οποία δικαιούνταν και λαμβάνουν κάθε μήνα, και άλλοι δήμοι να λάβουν κλάσματα. Δηλαδή έχουμε πάνω από 200 δήμους οι οποίοι έχουν λάβει περισσότερα από 200.000 ευρώ και έχουμε κάποιους δήμους όπως είναι και το Οροπέδιο Λαστιού, οι οποίοι έχουν λάβει κάτω από 10.000 ευρώ. Πάνω από 200 δήμοι με πάνω από 200, με κοντά 200.000 ευρώ, και πόσοι είπατε, ναι, δήμοι, κοντά πάλι 200, πόσοι... Όχι, οι δήμοι που είμαστε κάτω από το όριο πρέπει να είμαστε γύρω στους 15 με 18 δήμους, δεν θυμάμαι ακριβώς. Ναι. 15 δήμοι, νομίζω είμαστε κάτω από 10.000 ευρώ, ενώ ναι, 200 είναι πάνω από 200.000. Ωραία. Να ρωτήσω το εξής. Με φυσιολογικές συνθήκες, και αν από την αρχή θα μπορούσε να κάνει, θα έκανε αυτή την κατανομή με βάση τα κριτήρια που αναφέρατε στην αρχή, πόσα δηλαδή θα αναλογούσαν πάνω κάτω στο οροπέδιο? Περίπου 65.000 ευρώ. Μάλιστα. 65 με 70.000 ευρώ, το οποίο όμως δεν είναι το πραγματικό. Έτσι, δεν θα κάλυπτε πάλι τις ανάγκες του Δήμου για το ενεργειακό κόστος, καθώς μόνο ο χειμώνας που μας πέρασε ήταν τόσο ακραίος που έχουν απαλλαγηθεί πάρα πολύ μεγάλα ποσά και για τους εκχιονισμούς αναφέρομαι, αλλά και για τη θέρμανση των δημόσιων υποδομών, είτε είναι σχολεία είτε είναι δημοτικά κτίρια. Ωραία. Και τα γυρίσατε πίσω? Δεν τα δεχόμαστε, γιατί κοιτάξτε να δείτε, κύριε Βουγγελάκη, έχουμε μια αξιοπρέπεια. Έτσι, αν το Υπουργείο Εσωτερικών δεν έχει αξιοπρέπεια, εμείς έχουμε. Δεν είναι αστείο, παρόλο που το ποσό είναι αστείο, δεν είναι αστείο παιχνίδι τα οικονομικά των Δήμων. Πόσο μάλλον των ορεινών Δήμων που έχουμε και την ευθύνη για τις ζωές των δημοτών μας. Θεωρούμε ότι είναι ακακόγουστο αστείο αυτό με τις 7.000 ευρώ. Δεν γίνεται άλλοι Δήμοι του νομού, του νομού Λαστιού, να έχουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, πολλές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ χρηματοδότηση, και ο Δήμος Οροπεδίου Λαστιού, ο μόνος ορεινός Δήμος του νομού Λαστιού. Για δώστε μας λίγο το στίγμα, ας πούμε, Αγίος Νικόλαος τι πήρε, η Ιερά Πέτρα τι πήρε, η Σιτία τι πήρε? Προσεγγίσεις είναι, η Σιτία έχει πάει πάνω από 400.000 ευρώ, η Ιερά Πέτρα έχει φτάσει στα 300, αν θυμάμαι καλά, και ο Άγιος Νικόλαος είναι λίγο πάνω από 200.000 ευρώ. Μάλιστα. Και ο ορεινός Δήμος. Είναι σωστό αυτό να δώσουν τα χρήματα? Μα αυτά, ναι, ναι, δεν το λέτε. Δεν είσαστε κατά των Δήμων, δεν είσαστε κατά των άλλων Δήμων κλπ. Για αυτά που πήραν, τόσο είναι οι ανάγκες. Το ξεκαθαρίσατε από την αρχή, αλλά λέτε ότι μα είναι αστείο το ποσό. Ο ορεινός Δήμος, με την κακοκαιρία που είχαμε, με τα προβλήματα που είχαμε, και μας πάτε μόνο στα 7.000 ευρώ, τι να τα κάνουμε, πάρτε τα πίσω και κάνετε το ό,τι θέλετε. 7.000 ευρώ, κύριε Βουγγελάκη, δεν φτάνε ούτε για τα καύσιμα μίας ημέρας όταν έχουμε χιονισμούς. Δεν φτάνε ούτε για τα καύσιμα μίας ημέρας. Μίας ημέρας. Ναι. Κατανοείτε τι ακριβώς θέλω. Είχαμε τρεις μήνες εκχιονισμούς στο Οροπέδιο φέτος. Ναι. Τα 7.000 ευρώ, με πλήρη εικόνα αυτό που σας λέω, δεν φτάνε ούτε για μία ημέρα καύσιμα. Μάλιστα. Είχατε μια πρώτη ενδεχόμενα απάντηση, ενόχληση από το Υπουργείο?
Όχι, δεν έχω ακόμα και να σας πω την αλήθεια, δεν περιμένω κιόλας. Γιατί και σε παλαιότερες οφείσεις που είχαμε προς το Υπουργείο, θυμάμαι το, όταν έγινε ο σεισμός, ο μεγάλος σεισμός στο Αρκαλοχώρι, τον Όμορο. Ναι. Και το γυμνάσιο και το λύκειο του Τζενιάδου βγήκε ακατάλληλο για τα παιδιά. Ναι. Και ευτυχώς που δεν έπεσε. Τότε λοιπόν ζητήσαμε έκτακτη χρηματοδότηση να αποκαταστήσουμε παλιά σχολεία, παλιά δημοτικά, για να μπορέσουμε άμεσα να φιλοξενήσουμε τους μαθητές. Δεν ήρθε ποτέ αυτή η χρηματοδότηση και πάλι ο Δήμος κάλυψε τις δαπάνες με ιδία έσοδα, έτσι, από τα αποθεματικά του, τα ελάχιστα, για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε χώρο στους μαθητές να κάνουν μάθημα σε θερμοκρασίες κάτω του μείον 10, γιατί ο χειμώνας ήταν βαρύς. Λοιπόν, αυτό σήμερα. Καλά, συγγνώμη, ούτε γι' αυτό υπήρξε κάποια απάντηση. Όχι, για ποιο λόγο έμεινε. Όχι, τίποτα. Απολύτως τίποτα. Έχουν χουγιά μαζί σας. Να σας πω. Δεν νομίζω, όχι, δεν νομίζω. Να σας πω και το. Μάλλον δεν ξέρω να το πω αλλιώς. Ότι τον Ιούνιο είχαμε υποβάλει τόσο εμείς όσο και οι άλλοι Δήμοι. Τον Ιούνιο του 2021, δηλαδή πριν ένα χρόνο ακριβώς, είχαμε υποβάλει σε ένα ειδικό πρόγραμμα του Αντώνη Στρίτσης. Είχαμε υποβάλει πρόταση και μελέτες για την αντισεισμική θωράκιση των σχολικών μονάδων. Προσέξτε, 3 μήνες πριν το σεισμό, προφητικά. Είχαμε υποβάλει και εμείς και άλλοι Δήμοι. Ναι. Γίνεται ο σεισμός, έχουμε κατάλληλα τα σχολεία, έχουμε τις μαθητές στο δρόμο και ακόμα ένα χρόνο μετά, τώρα το 2022, ούτε καν μας έχουν απαντήσει από το πρόγραμμα του Αντώνη Στρίτσης αν θα ενταχθούμε ή όχι. Ενώ είμαστε σεισμόπληκτοι, και εμείς και οι υπόλοιποι Δήμοι, και έπρεπε προφανώς να δοθεί μια προτεραιότητα. Έπρεπε να πούνε ότι οι σεισμόπληκτοι Δήμοι που δεν έχουν που να βάλουν τα παιδιά να κάνουν μάθημα, θα πάνε κατά προτεραιότητα να ελεγχθούν τα σχολικά κτίρια, να χρηματοδοτηθούν οι αποκαταστάσεις κλπ. Εμείς το κάναμε. Μπήκαμε στη διαδικασία, να θέσαμε μελέτες, ο Δήμος κινήθηκε αστραπία και το έκανε. Δεν θα περιμένουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. Ούτε έχουμε ανάγκη τις 7.000 ευρώ. Έτσι. Τώρα, εάν δεν είναι θέμα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι, τότε είναι απλά θέμα ικανότητας. Από την πλευρά του Υπουργείου Εσωτερικών και συγκεκριμένα του αναπληρωτή υπουργού, του κ. Πέτσα, ο οποίος είχε έρθει πέρυσι στον Άγιο Νικόλαο, είχε επαφή με τους δημάρχους πέρυσι το καλοκαίρι, συζητήσαμε διάφορα θέματα, μας έταξε χρηματοδοτήσεις και μετά απλά έφυγε. Δεν ξαναήρθε ούτε καν να απαντάει στα αιτήματα των Δήμων. Δηλαδή, όταν έχει ένα Δήμο ο οποίος είναι κηρυγμένος σε έκτακτη ανάγκη λόγω σεισμού, λόγω πλημμυρών κλπ. Φυσικών καταστροφών και σου στέλνει αιτήματα και ούτε καν σηκώνει στο τηλέφωνο να δεις, ρε Δήμαρχε, τι γίνεται εκεί κάτω, πώς πάνε οι δημοτιστοί, τι βοήθεια θέλουμε, τότε για ποια πολιτική προστασία συζητάμε, για ποιο επιτελικό κράτος και ποια βοήθεια.